Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 17 Δεκεμβρίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, το καθιερωμένο ενημερωτικό ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και μαζί με την Ειρήνη Ανδρουλάκη θα σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο. Μία και σήμερα μετράμε, Ειρήνη, για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Ναι, τη πολλή δουλειά φεύγει, αύριο αναμένουμε να δούμε τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Είχαμε αντιπαραθέσεις βεβαίως όλες τις μέρες. Να δούμε αύριο η τόνη αν θα είναι. Αύριο θα κορυφωθεί η αντιπαράθεση. Τα ίδια. Ωραία τα λέμε τώρα για τα της Βουλής. Έχω μια πορεία από χθες που το βλέπω. Αυτό στο πέτο σου τι είναι? Αυτό το χρυσταφί. Το στάχι της Ελευσίνας. Α, μάλιστα. Πάμε να δούμε τους τίτλους. Με τα βλέμματα στραμμένα στην αυριανή συνεδρίαση, όπου το λόγο θα πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί, συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη μέρα η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Η πενθυμένη συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κρίσιμη ψηφοφορία τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα ενημερώσει σήμερα το πρωί τα μέλη της Ειδικούς Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων για θέματα αρμοδιότητάς του. Για τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, ενημερώνει νωρίτερα τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Να περάσουμε να δούμε την ατζέντα, τις εργασίες τις σημερινές. Όπως είπαμε λοιπόν, στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια, αμέσως μετά την εκπομπή, θα έχουμε τη συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Στις 10.30 η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τα θέματα, κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 και 13 Δεκεμβρίου του 2019. Στις 11 η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης. Ενημέρωση από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, με θέμα την ισότιμη πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. Στις 11.30 η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής. Στη 1 η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, συζήτηση επί της ετήσιας ειδικής έκθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστήριων και της Κακομεταχείρισης. Την ίδια ώρα, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του. Και μία ώρα αργότερα, στις 2, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, σύντομος απολογισμός και αναλυτικός προγραμματισμός των εργασιών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών για το έτος 2020. Και να περάσουμε τώρα στα θέματα του προϋπολογισμού. Να τα πάρουμε από το βράδυ προς τα πίσω. Το βράδυ λοιπόν έχουμε τις τοποθετήσεις και υπουργών και βουλευτών. Να δούμε το βίντεο του Φώτη Κωστόπουλου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης ημέρας της συζήτησης επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, το λόγο πήρε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν έντιμο, όπως τον χαρακτήρισε, προϋπολογισμό, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη αξιοπιστίας. Ό,τι υποσχεθήκαμε, το πράξαμε μέχρι τελευταίας κεραίας. Υποσχεθήκαμε μείωση φόρων για όλες τις τάξεις, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε μείωση του ένφια και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε μείωση των φαρμάκων και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε απαγόρευση συνολική του καπνίσματος και έγινε πράξη. Και για αυτή την πράξη επιβραβεύεται σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με τα χαμηλότερα επιτόκια του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι η αποτύπωση ακριβώς της εμπιστοσύνης η οποία αποδεικνύεται ότι υπάρχει όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από τις αγορές. Έχετε ένα έλλειμμα στους αριθμούς, γιατί η αξιοπιστία έχει σχέση με τους αριθμούς. Και εμείς έχουμε μια ανησυχία για αυτό το προϋπολογισμό, για πώς βγαίνουν οι αριθμοί. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία να μην επιστρέψουμε στην κατάσταση πριν από το 2009. Γιατί είχαμε πολλούς προϋπολογισμούς το 2009 που λέγαμε ότι θα πιάσουμε στόχους
μέσα από μη παραμετρικούς μέθοδους, μεθόδους, δηλαδή ότι θα πάρουμε τόσο από τη φοροδιαφυγή που υπόσχονταν και κυβερνήσεις δικές σας και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα της επένδυσης του ελληνικού αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας παράλληλα σε τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Σαρακιώτη για καταγγελίες της Hard Rock για την νομική εταιρεία που έχει προσλάβει η Επιτροπή Παιγνίων, εκτιμώντας ότι όλη η διαδικασία έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό. Τώρα να δούμε και τη μεγάλη επένδυση στο ελληνικό. Οι υποσχέσεις σας αποδεικνύονται και εκεί απάτη. Την πρώτη εβδομάδα κιόλας μας έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία, θα δούμε μπουλντόζες στο ελληνικό. Περάσαμε 5 μήνες, όχι μόνο μπουλντόζες, ούτε φτιάρι δεν έχουμε δει στο ελληνικό. Ο στόχος, κυρίες και κύριοι, παραμένει στις αρχές του 2020 να μπει επιτέλους η πολυπόθητη μπουλντόζα και να ξεκινήσουν τα έργα στο ελληνικό. Πριν από λίγο, στις 5 ώρα το απόγευμα, ολοκληρώθηκε, από ό,τι μαθαίνω, με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις εταιρείας, η αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας Λάμδα. Τα νέα είναι όχι θετικά, εξαιρετικά θετικά. Αυτό σημαίνει ότι όλη η παραφιλολογία που διακινούσαν διάφοροι στην Ελλάδα και αρκετοί εντός εδούσης, ότι δήθεν η εταιρεία δεν έχει τα χρήματα να κάνει την επένδυση, έχουν ήδη περάσει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Ξεκινάει μια επένδυση που η πρώτη της φάση είναι έργα 2,5 δισεκατομμύριων. Περίπου 1 δισεκατομμύριο είναι τα έργα που θα εκτελεστούν μέσα στο 2020. Το λόγο στη συνέχεια πήραν υπουργοί και βουλευτές. Ενώ το 9μηνο του 2017 ήμασταν 200 εκατομμύρια κάτω από τα έσοδα του 2016 και το 9μηνο του 2018 ήμασταν 500 εκατομμύρια κάτω από τα έσοδα του 2017, φέτος είμαστε ήδη λίγο πάνω από τα έσοδα του 2018. Αντιστρέψαμε δηλαδή την πορεία και ενώ πήγαινε προς τα κάτω, τώρα φτάσαμε στο μηδέν και είμαι σίγουρος θα πάμε καλύτερα τις επόμενες χρονιές. Φαίνεται σαν να διαλέγετε την ακινησία στην εξωτερική πολιτική και την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων από το φόβο δεν θα πετύχετε τους ενδιάμεσους στόχους που θα θέσετε. Δεν μπορεί όμως να υπηρετηθεί μέσω της απραξίας η εξωτερική πολιτική. Πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σηματοδοτεί εποχή ανάταξης για τους αγρότες. Αυτή, βλέπετε, είναι η θεμελιώδης διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ως κυβέρνηση επενδύσατε και δροσκοπήσατε εκλογικά στην αδυναμία των παραγωγών. Ακόμη και τώρα, μετά την ήττα στις εκλογές, υπόθηκε πριν από λίγο από συνάδελφο, επιχειρήσατε με κομματική εστεροβουλία να διασπείρετε τον πανικό στους αγρότες για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δήθεν. Ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2020 θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει την κάλυψη ελλείψεων σε έργα που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής του πολίτη, την πρόοδο του παραγωγού και του επιχειρηματία. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκλωβίζεται σε στενούς τεχνοκρατικούς στόχους και οικονομικά δεδομένα χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισμα, χωρίς ουσιαστική επένδυση σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο ζωής για τους Έλληνες. Αντιπαράθεση δεν είχαμε όμως μόνο για τα μεγέθη της οικονομίας. Ναι, είχαμε σχεδόν σε όλους τους τομείς. Είχαμε για τη ΔΕΗ που υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε για την αστυνομική βία, για τα περιστατικά που έχουν γίνει καταγγελίες. Αλλά βεβαίως έγινε και πολύ κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο Κώστης Παράς. Η σκληρή κριτική που άσκησαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το περιεχόμενο, τη φιλοσοφία και το πρόσημο του προϋπολογισμού προκάλεσε αντιπαραθέσεις με υπουργούς της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Δαϊκούρας σήκωσε το γάντι και περνώντας την αντεπίθεση έκανε λόγο για προεκλογικά ψέματα και υποσχέσεις του αέρα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Όλα ήταν λόγια του αέρα. Ήταν προεκλογικές υποσχέσεις στην περίπτωση που καταφέρνατε να εκλεγείτε και στην περίπτωση που δημιουργούνταν αυτός ο περίφημος λογαριασμός. Και θα καταθέσω στα πρακτικά, επειδή το λέω, αλλά δεν το καταθέτω στα πρακτικά, λέμε προκαλείτε, 7 Μαΐου του 2019, Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έδωσα εντολή, όχι θα δώσω, έδωσα εντολή και ανοίξαμε έναν ειδικό λογαριασμό, έναν escrow account, στον οποίο θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες 5,5 δις για να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τέτοιος λογαριασμός δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα. Συνεχίζετε αυτό που κάνατε επί 4 χρόνια. Να βρίζετε,
να λέτε ψέματα για να προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό να σας κάνει κυβέρνηση. Δυστυχώς σας έκανε. Αλλά και οι κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης περί ταξικού προϋπολογισμού έκαναν τον Χρήστο Σταϊκούρα να αντιδράσει. Η απάντηση προφανώς βρίσκεται στις συντεταγμένες πολιτικές σας, στις δεσμεύσεις σας, σε ισχυρά συμφέροντα που σας στηρίζουν, σε λάθη που απορρέουν από αυτά. Έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος κινείται σε μια παλιά, κλασική και γνωστή λογική για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτήν που λέει φοροαπαλλαγές για τους πολύ λίγους, με πρόσχημα κάποια ψίχουλα για τους μικρούς. Είπατε ότι ο προϋπολογισμός είναι ταξικός. Για να απαντήσω και σε μια συζήτηση που έγινε χθες. Εγώ δεν ξέρω ταξικό προϋπολογισμό που να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Το αντίθετο αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχετε διδακτορικό στο ψέμα. Στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μειώνει τους φόρους, αλλά ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους έχοντες, απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης. Καλά, εσείς δεν βάλατε 11,4 δις λιτότητα παραπάνω από που σας ζήταγε ο Σόιμπλε. Ένα ξεκάθαρο διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλαν κυβερνητικά στελέχη απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι η Ελλάδα στον τομέα των εξορίξεων θα επιμείνει στις θέσεις της χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό. Να πούμε ότι είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το βίντεο. Ναι. Να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλημέρα σας. Να δούμε όμως, να τελειώσουμε το κομμάτι του προϋπολογισμού, να δούμε και το βίντεο της Τάλιας Γιτοπούλου. Είναι, αφορά την κυρία Κεραμέως και κάποιες προσλήψεις, κάποιους διορισμούς εκπαιδευτικών που είπε ότι θα γίνουν. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο. Χρησιμοποιούμε περισσότερα από όσα έχουμε υποσχεθεί, δήλωσαν μέλη της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2020 αυξάνεται κατά 102 εκατομμύρια ευρώ. Και η αύξηση επί της ουσίας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η αύξηση είναι στην πραγματικότητα κατά 113 εκατομμύρια ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς και το νέο πρόσθετο ειδικό αποθεματικό που θεσμοθέτησε η κυβέρνησή μας για την εξυπηρέτηση των δαπανών κάποιων ευαίσθητων τομέων και κυρίως της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της άμυνας και της ασφάλειας. Ο προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τους διορισμούς 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Εμείς όχι μόνο ερχόμαστε να υλοποιήσουμε περισσότερα από όσα έχουμε υποσχεθεί, περισσότερα από όσα είπαμε στον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να κάνουμε και βεβαίως δεν ακυρώνουμε τίποτα από τα νομοθετήματα με θετικό πρόσημο ελάφρυνσης των Ελλήνων πολιτών, τα οποία υπερψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα συνήθως και από εμάς. Την ώρα λοιπόν που θα συζητάμε τον προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με την κυρία Λαγκάρτ στην Φραγκφούρτη, κατά νομίζω σε 6 το απόγευμα. Τι θα περιμένουμε από την κυρία Λαγκάρτ και ως κυβέρνηση εσείς, αλλά και ως πολίτες εμείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται πλέον το πλαίσιο της διεκδίκησης, όπως άλλωστε είχαμε πει και προεκλογικά, για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είχαμε πει και νομίζω σωστά είχε τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αξιοπιστίας, ένα πεδίο διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώναμε, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πιστικότερη διαπραγμάτευση. Ήδη προχθές ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής έθεσε το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ξέρετε, είναι διαφορετικό να φροντίζεις για τη βιωσιμότητα ενός χρέους όταν έχεις επιτόκιο δανεισμού 5% και διαφορετικό όταν το επιτόκιο είναι αρνητικό. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω ότι εντός του 2020, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι θα έχουμε ευχάριστα νέα και ως προς αυτόν τον τομέα και να θυμίσω ότι αδίκως οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αναφέρονται σε δίθεν καθυστέρησή μας στη διεκδίκηση της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ήταν ξεκάθαρη κουβέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των στελεχών ότι αυτό θα διεκδικηθεί μόλις δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και νομίζω ότι έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται πλέον. Να πάμε στα του Υπουργείου σας.
που έχει και πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο. Ιδιαίτερο έχετε... βάρος τώρα, γιατί φυσικά... είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, θα πατήσουμε enter στην τεχνολογία, στην ψυχική τεχνολογία, οπότε... Και εξελίσσεται και διαρκώς η τεχνολογία, οπότε είναι και μεγαλύτερη πρόκληση. Έχετε πει ότι για να γίνει ένας ψηφιακός μετασχηματισμός, θα πρέπει ο πολίτης να μπορεί να αντλεί τα αρχεία, από τα αρχεία του, από το δημόσιο, οποιοδήποτε στοιχείο, και μεταξύ τους οι δημόσιες υπηρεσίες να επικοινωνούν. Αυτό ήταν ένα στοίχημα για πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν, ειδικά αυτό με τις δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ τους να επικοινωνούν. Δεν το κατάφερε κανένας. Πιστεύετε τώρα μπορεί να γίνει? Έχετε δίκιο, κοιτάξτε. Και παλιότερα γίνανε κάποιες προσπάθειες, αλλά ήταν αποσπασματικές και γι' αυτό ατελέσφορες. Μπορούσε ένα Υπουργείο πραγματικά να έχει αναπτύξει μια πολύ καλή πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά όταν χρειαζόταν να υπάρχει η συνέργεια δύο ή τριών ή τεσσάρων υπηρεσιών ή φορέων, τότε δεν μπορούσε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο, αποφασίζοντας κεντρικά η κυβέρνηση ότι πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού, συστήθηκε το Υπουργείο αυτό, αλλά με αρμοδιότητες που δεν είχε ποτέ κανένα παρόμοιο Υπουργείο παλιότερα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε λογισμικό, οποιαδήποτε πλατφόρμα, οποιοδήποτε έργο πληροφορικής πρέπει να γίνει στη χώρα, σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου, πρέπει να έχει την έγκριση του δικού μας Υπουργείου, έτσι ώστε να είναι συμβατά τα συστήματα και ομογενοποιημένα μεταξύ τους. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, εμείς ως Υπουργείο είμαστε συνυπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων των άλλων των Υπουργείων πλην των διαβαθμισμένων. Αυτό βοηθάει στα αιτήματα διαλειτουργικότητας. Αντί δηλαδή να δούμε πώς θα επικοινωνεί το ένα Υπουργείο με το άλλο, ουσιαστικά αυτόν τον ρόλο τον έχει αναλάβει το Υπουργείο μας, που έχει πάρει υπό την ευθύνη του και την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Δηλαδή, για πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια ξεκάθαρη πολιτική βούληση με τα απαραίτητα νομοθετικά μέσα για να μπορέσουμε αυτό το ζήτημα που πολύ σωστά το θέσατε να το λύσουμε. Η αρχή μας είναι μία. Το δημόσιο είναι ένα. Όποιο φορέα του δημοσίου και να απευθυνθεί σε όποια υπηρεσία, πρέπει να είναι ως ενιαία η αντιμετώπιση του πολίτη. Άρα, όποιο δεδομένο μου έχει το δημόσιο σε μια υπηρεσία, είναι υποχρεωμένο το δημόσιο να το μετακινήσει αυτό το δεδομένο, αυτή την πληροφορία, εκεί που επιθυμεί ο πολίτης για να διεκπαιρώσει την υπόθεσή του. Οπότε θα δείτε το επόμενο διάστημα, ήδη έχουν αρχίσει και λειτουργούν κάποιες από αυτές τις διαλειτουργικότητες, θα δείτε πολλά τέτοια απτά αποτελέσματα και βέβαια μέσα στο πρώτο εξάμηνο έχει ανακοινωθεί, όπως γνωρίζετε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι θα λειτουργήσει και η ενιαία ψηφιακή πύλη, το GovGR, στο οποίο θα απευθύνεται ο πολίτης και από το οποίο, στο οποίο θα προστίθονται συνεχώς υπηρεσίες. Ο στόχος μας είναι μέσα σε αυτή την τετραετία το μεγαλύτερος όγκος των υπηρεσιών που παράσχει το δημόσιο στον πολίτη να γίνονται μέσα από τις ψηφιακές ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες. Πολύ καλά τα λέτε εσείς, αλλά θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν χρονικό ορίζοντα πιο συγκεκριμένο, γιατί, για να σας πω γιατί το λέω. Μεταβίβασα το ένα αυτοκίνητο που είχα στο παιδί της αδερφής μου. Μάλιστα. Και πήγα στο ΚΕΠ, στη Νέα Κηφισιά, στην Ελαιών. Από την Ελαιών μου λένε για να πάει στην Κηφισία που ήταν το Υπουργείο, μου λέει θα κάνει 6 μήνες η άδεια. Τελικά δεν έκανε 6, άλλαξε νωρίτερα όνομα το αυτοκίνητο, έγινε στους 3 μήνες. Καλά τα λέτε εσείς, αλλά πρακτικά πότε θα γίνει αυτό? Να σας πω μερικά βήματα που έχουν γίνει ήδη. Πολύ σωστή ερώτηση, γιατί ο κόσμος θέλει να δει πρακτικά τα αποτελέσματα. Πρακτικά, τρεις μήνες για να πάει τώρα, συγγνώμη, από τη Νέα Κηφισία στην Κηφισιά. Ξέρετε γιατί, τι γίνεται ουσιαστικά τα ΚΕΠ, τα οποία βεβαίως προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες, ουσιαστικά λειτουργούν ως, για λογαριασμό του πολίτη, ως κτήρας του δημοσίου. Δηλαδή το ΚΕΠ, από τις χίλιες υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει τα ΚΕΠ, οι 55 είναι αυτές που προσφέρονται online με δυνατότητα πρόσβασης του υπαλλήλου των ΚΕΠ, δηλαδή στο σύστημα της πληροφορίας. Σε όλα τα άλλα, παίρνει την αίτηση ο υπάλληλος των ΚΕΠ και την μεταβιβάζει εκεί που κανονικά θα μπορούσε να την πάει και ο πολίτης ο ίδιος. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει επεξεργασία και μετά να επιστραφεί η τελική πράξη πάλι στα ΚΕΠ για να την παραλάβει ο πολίτης. Εμείς θέλουμε τον όγκο αυτό των online υπηρεσιών να τον αυξήσουμε πάρα πολύ. Να είναι ελάχιστες πλέον εκείνες οι υπηρεσίες που θα πρέπει να απαιτούν τη φυσική παρουσία του πολίτη. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο ήδη το ψηφίσαμε και υλοποιείται. Μάλλον και το ψηφίσαμε, το οργανώσαμε και λειτουργεί. Όποιος είχε γεγονότα ζωής όπως θάνατο, γέννηση, διαζύγιο, γάμο, έπρεπε να ενημερώσει και την ΑΔΕ, τη φορολογική του αρχή. Καταλαβαίνετε, στο ζευγάρι για να είναι κοινή η φορολογική δήλωση, στο διαζύγιο για να είναι χωριστή η φορολογική δήλωση. Αυτό γινόταν με πρωτοβουλία και με οφειλόμενη ενέργεια από τον πολίτη. Πλέον έχει γίνει διασύνδεση του Μητρώου του Αρχείου Πολιτών μαζί με την ΑΔΕ και αυτόματα
ενημερώνεται η ΑΔΕ για αυτά τα ληξιαρκικά γεγονότα, τα οποία όμως έχουν τη σημασία τους και δεν πρέπει να τρέχει ο καθένας, ενώ έχει ένα δυσάρεστο γεγονός θανάτου, για παράδειγμα, να τρέχει στην εφορία οπουδήποτε άλλου. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, είναι ουσιαστικά όλη η δημόσια διοίκηση, όλο το κράτος. Τα βήματα γίνονται σταδιακά, ο μοναδικός αριθμός πρόσβασης στις υπηρεσίες της δημόσιας που θα ανακοινωθεί σε το άμεσο διάστημα θα βοηθήσει πολύ σε αυτό. Η νέα ταυτότητα του πολίτη θα βοηθήσει επίσης σε αυτό. Είναι πολλά παράλληλα βήματα τα οποία γίνονται, γιατί όλοι μας πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πολυνομία, η κακονομία, ο κακός τρόπος με τον οποίο ήταν στημένη η ελληνική δημόσια διοίκηση, δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τραπεί από τη μία μέρα στην άλλη. Επειδή έχετε μοντέλο, και ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Υπουργός, έχει μοντέλο την Εσθονία. Θα φτάσουμε στο σημείο από το σπίτι να πατάμε από το κινητό μας ή από το κομπιούτερ να εκτυπώνουμε έγγραφα. Το κάναν, ήδη γίνεται σε κάποια έγγραφα, να ξέρετε, θέλω να το κάνουμε σε πολύ περισσότερα, αλλά το κάνανε σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, εμείς είμαστε στην παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών 26 στους 28 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο στόχος μας είναι απλός, αλλά συγχρόνως μεγάλος. Στο τέλος αυτής της τετραετίας, το είμαστε στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Και από την Εστονία παίρνουμε παραδείγματα, και από τη Μεγάλη Βρετανία παίρνουμε παραδείγματα. Είναι καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν αλλού και τις οποίες απλά βλέπω αυτή τη στιγμή και οφείλω να το πω έξω από την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Βλέπω και μεγάλη ωριμότητα της κοινωνίας αλλά και του δημοσιοπαλλικού προσωπικού για να τις αποδεχτεί και να τις υιοθετήσει. Είναι, καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό πια δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι μονόδρομος για τη χώρα. Mm-hmm. Αλλιώς η χώρα πραγματικά θα μείνει πίσω και πλέον ο δρόμος ήταν τέτοιος, γιατί τρέχουν με γρήγορες ταχύτητες και η τεχνολογία και οι οικονομικές συνθήκες και όλα, που πλέον δεν θα μπορούμε να τον καλύψουμε αυτό το χρόνο. Είναι η ευκαιρία μας τώρα. Επειδή όλο αυτό που λέτε, μιλάμε για μεγάλο όγκο εργασίας. Μπορεί να καλυφθεί από τα άτομα που υπάρχουν στο δημόσιο, γιατί μιλάμε για πολύ εξειδικευμένες γνώσεις ότι χρειάζονται για νέους επιστήμονες, υπάρχουν ή θα συνεργαστείτε με κάποιες εταιρείες αναγκαστικά από τον ιδιωτικό τομέα? Κοιτάξτε, για όλο αυτό το μετασχηματισμό θα χρειαστούν μεγάλα έργα, τα οποία οι εταιρείες πληροφορικής στη χώρα μας, που έχουμε πολύ καλές εταιρείες πληροφορικής, mm-hmm. βεβαίως θα συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς και υπάρχει αντικείμενο εργασίας για όλους. Από εκεί πέρα, σε σχέση με το δημοσιοπαλλικό προσωπικό, υπάρχουν πράγματι νέα άτομα τα οποία έχουν μπει με τους τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Εδώ θα μου δώσει την ευκαιρία να σας πω ότι ήδη έχει αποφασιστεί στο τελευταίο νομοσχέδιο να αλλάξει και ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας να τροποποιηθεί, που έχει 20 χρόνια να αλλάξει. Εκεί θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και τις ανάγκες της διοίκησης σε σχέση με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Δηλαδή, ίσως θα γίνει νοπαρασκευαστική επιτροπή, θα υπάρχει πλέον και μια νέα ειδικότητα, να το πω έτσι, αυτού του χρήστη αυτών των ψηφιακής τεχνολογίας. Προσπαθούμε με πολλά βήματα και παράλληλα βήματα και οι τρεις και όλο το πολιτικό προσωπικό μάλλον του Υπουργείου να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Μπορεί να μπουν και τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά κέντρα, γιατί ας πούμε το Μετσόβιο έχει πολύ καλό τμήμα. Έχουμε εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το αντικείμενο που διαπρέπουν. Μπορεί και αυτά να συμμετάσχουν σε όλο αυτό? Έχουν γίνει σε διάφορους τομείς ομάδες εργασίας, οι οποίες συμμετέχουν και από τον ιδιωτικό τομέα και από ερευνητικά κέντρα και από διάφορους φορείς. Mm-hmm. Εγώ υπέγραψα προχθές ως υπουργός ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, γιατί έχει γίνει το ίδιο και με άλλους φορείς από το Υπουργείο μας. Γιατί θέλουμε να έχουμε και μια όσμωση από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι ο χρήστης τελικά των υπηρεσιών, είτε είναι ο πολίτης είτε είναι ο επιχειρηματίας, για να μας μεταφέρουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για να δούμε πώς μπορούμε αυτά να τα ελαφρύνουμε. Με τα τριψήφια τι γίνεται με την ενημέρωση για καιρικά, για έκτακτες καταστάσεις? Κοιτάξτε, και όπως ξέρετε, τελευταία ανακοινώθηκε ότι μπορούμε πια και είμαστε στην τελική φάση. Ήταν τεχνικό το ζήτημα και δεν είχε να κάνει με εμάς, είχε να κάνει με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και είμαστε στο στόχο που θέσαμε, ότι μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή τώρα, είμαστε έτοιμοι για την πλήρη λειτουργία, την πλήρη εφαρμογή με τον τρόπο που πρέπει. Γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή είχατε πει μέχρι τέλος του έτους. Δηλαδή, έτσι, ναι. Όχι, είμαστε έτοιμοι. On time. Απλά η ανακοίνωση από τον Υπουργό να γίνει, αλλά είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Και με την ψηφιακή παρακολούθηση του Πρωθυπουργού στους Υπουργούς, τι γίνεται για το έργο σας? Ξέρετε, δεν χρειαζόμαστε καμιά παρακολούθηση. Αισθανόμαστε όλη την ευθύνη. Αξιολόγηση. Αισθανόμαστε όλη την ευθύνη που μας ανατέθηκε. Αισθανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε, να δώσουμε όλοι μας την ενέργεια σε αυτό που ο Πρωθυπουργός και ο ελληνικός λαός μας έθεσαν ως αρμοδιότητα στον καθένα. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση ήδη έχει δείξει αυτά αποτελέσματα ενός πολύ παραγωγικού έργου και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη καλύτερο.
Μάλιστα. Θα υπάρξουν, επειδή αναφερθήκατε συγγνώμη, στα ΚΕΠ νωρίτερα, κάποιες αλλαγές ό,τι αφορά, μάλλον βοηθητικές αλλαγές για τα άτομα με αναπηρία? Θα υπάρξουν. Κοιτάξτε, συνολικά στα ΚΕΠ υποχρεούμαστε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για την αναβάθμισή τους. Είναι ένας απόλυτα καταξιωμένος θεσμός, ο οποίος όμως έχει συμπληρώσει 19 έτη λειτουργίας, χωρίς να γίνει κάποια επικαιροποίηση των αναγκών του και κάποια ενίσχυση στο τεχνολογικό του εξοπλισμό. Οπότε θα γίνει συνολικά μια αναβάθμισή τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει σε κάποια από τα ΚΕΠ αυτά να δώσουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούν και τους πολίτες με αναπηρία. Έχει γίνει ένας σχεδιασμός, έχει γίνει μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει και το Υπουργείο μας, συμμετέχει ο κ. Γεραπετρίτης, συμμετέχουν και εκπρόσωποι φυσικά της Ένωσης των Αναπήρων. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα που θα διευκολύνουν τη ζωή τους. Θεωρώ ότι η νέα ψηφιακή εποχή είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον αποκλεισμό τους. Αυτό που δεν μπορούσαν με τη φυσική τους πρόσβαση σε διάφορα πράγματα να κάνουν, τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, αρκεί να τους δώσουμε εμείς τις δυνατότητες. Με τους 500, αν δεν κάνω λάθος, νέους από το εξωτερικό που τους προσφέρεται 3.000. Με ένα συν ένα χρόνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι έχουν ανταποκριθεί. Δεν το γνωρίζω, ο κύριος Βουλής το γνωρίζει, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι σε ένα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό επίπεδο έχει πραγματικά ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όλη αυτή την εξέλιξη. Αυτό που θέλουμε είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους Έλληνες μας που φύγανε, στους πατριώτες μας, να εργαστούν πάλι στη χώρα τους. Βέβαια, οφείλω να πω κάτι. Δεν είναι μόνο η αμοιβή στην εργασία την οποία θα έχουν. Πρέπει να πείσουμε με μια νέα πολιτική, με αυτή τη νέα πολιτική της αξιοπιστίας, της συνέπειας έργων και λόγων, ότι η Ελλάδα πραγματικά αλλάζει, γιατί οι Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό βλέπουν συνθήκες ζωής σε κάποιες χώρες και δομημένα κράτη, τα οποία παρέχουν πραγματικά υπηρεσίες στον πολίτη. Δεν αρκεί να παίρνεις ένα καλό μισθό, πρέπει να δημιουργήσεις και την αξιοπιστία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του κράτους συνολικά. Νομίζω ότι όλη αυτή την προσπάθεια θα την επιτύχουμε και μέσα στα επόμενα χρόνια, στα χρόνια αυτής της θητείας μας, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε Έλληνες να επιστρέφουν πίσω. Αύριο θα μιλήσουν πολιτικοί αρχηγοί, βεβαίως, τελευταία μέρα του προϋπολογισμού, της συζήτησης προϋπολογισμού. Ακούγεται ότι θα κάνει μια δήλωση έκπληξη, ευχάριστη ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει περίπτωση να δώσει ένα χριστουγεννιάτικο μποναμά, να το πω έτσι? Δεν το γνωρίζω, αλλά αλήθεια είναι μας έχει λίγο κακομάθει στις ευχάριστες ανακοινώσεις, όπως ήταν ας πούμε το ΝΕΦΙΑ που ανακοινώθηκε νωρίτερα από το χρόνο που είχε προγραμματιστεί. Πραγματικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Μακάρι να είμαστε όλοι έτσι, να ακούσουμε όλοι ευχάριστες ειδήσεις. Και να κλείσουμε πάλι μετά του Υπουργείου σας. Είναι μεγάλος όγκος, είναι καινούριο νέο στοίχημα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε βάλει στο άμεσο, το πρώτο στοίχημα που θέλετε να κερδίσετε? Κοιτάξτε, εμείς το πρώτο καιρό κάναμε την καταγραφή όλων των δεδομένων, όλων των διαδικασιών, όλων των αναγκών και τώρα πλέον είτε σε διοικητικό επίπεδο, το οποίο είναι περισσότερο δική μου αρμοδιότητα, άρα και σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων ή και διοικητικών, θα κοιτάμε να καταργήσουμε ενδιάμεσες διαδικασίες όπου δεν απαιτούνται, έγγραφα όπου δεν απαιτούνται, να αλλάξουμε τον νόμο, τους νόμους σε κάποιες περιπτώσεις με μια λογική απλούστευσης και ταυτόχρονα να αρχίσουμε να εξαγγείλουμε και τα ψηφιακά έργα, τα οποία είναι αναγκαία, τα έργα πληροφορικής, τα οποία είναι αναγκαία για να ολοκληρώσουμε. Οπότε δεν υπάρχει προτεραιότητα. Είναι παράλληλα όλα. Τέλειωσε η εποχή της καταγραφής των ζητημάτων και των διαδικασιών. Δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήταν αναγκαίο εργαλείο για να προχωρήσουμε. Και από το επόμενο διάστημα, το άμεσα επόμενο διάστημα, θα βλέπετε πλέον δράσεις συγκεκριμένες. Μάλιστα. Και να κλείσουμε και με μια πολιτική ερώτηση. Επειδή σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που είχαν βγει και μια συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Γεννηματά, στις γιορτές θα αποφασίσει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να είναι από την κεντροδεξιά, να είναι από την κεντροαριστερά? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός συνολικά με την πορεία του όλο αυτό το διάστημα δεν έχει αφήσει αμφιβολία σε κανέναν ότι θα πράξει ό,τι καλύτερο για τη χώρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Και να περάσουμε σε ένα θέμα για το trafficking, για εμπορία ανθρώπων. Δυστυχώς υπάρχει εμπορία ανθρώπων και χθες στην αρμόδια επιτροπή συζητήθηκε πώς γίνεται κατάρτιση τώρα στις πύλες εισόδου στα αεροδρόμια ώστε να ξεχωρίζουν πότε υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ας δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο Θάνος Χατζόπουλος.
Η συνεργασία με τις υπηρεσίες των αεροδρομίων είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ζητήματος, τόνισε ο κ. Ηρακλής Μοσκόφ, εθνικός συζητητής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρόβλημα στο τράφικινγκ είναι ότι τα θύματα δεν έρχονται να σου πούνε είμαι θύμα. Υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο ταυτοποίηση των θυμάτων και γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται όλοι εμείς οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν βλέπουμε ενδείξεις θυματοποίησης και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και στην ανίχνευση και στην ταυτοποίηση και στην παραπομπή των θυμάτων σε επαγγελματίες. Εκπρόσωποι του αεροδρομίου και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας αναφέρθηκαν σε δύο ημερίδες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος για το θέμα αυτό. Την στοχευμένη κατάρτιση των εργαζομένων πρώτης γραμμής, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν περιστατικά που ενδεχομένως είναι περιστατικά εμπορίας ανθρώπων και στη συνέχεια, εφόσον είναι σε αυτούς γνωστό, πώς να τα διαβιβάσουν αυτή την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό που προέκυψε από την εμερίδα μας ήταν καταρχήν η συνεργασία, ότι να προχωρήσουμε σε μια σύσταση τακτικής συνάντησης μεταξύ των διαφόρων φορέων του αεροδρομίου, έτσι ώστε να συζητάμε για το θέμα και να βρούμε σε ποια σημεία μπορούμε να συνεργαστούμε. Ερωτήματα για την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων έθεσαν μέλη της Επιτροπής. Δεν αντιλέγουμε ότι είναι ένα τραγικό, φρικτό, απάνθρωπο έγκλημα η εμπορία ανθρώπων. Αλλά η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος είναι κατ' εκτίμηση, άκουσα 5 φορές να μην μπλέξουν αυτοί που θα θέλουν να αναμειχθούν, να μην τους κυνηγήσουν γιατί θα αναμειχθούν. Αν το καταλάβουν, να μην τους κυνηγήσουν. Τι στον κόρακα δηλαδή συμβαίνει τελικά όταν υπάρχει τράφικινγκ στο αεροδρόμιο? Διαβάζουμε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων υπολογίζουν ότι περίπου 20.000 γυναίκες ανάμεσά τους και 1.000 κοπέλες ηλικίας από 13 έως 15 βρίσκονται παγιδευμένες στη βιομηχανία τους έξι στην Ελλάδα, προερχόμενες κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, ευρύτερα τα Βαλκάνια και την Ιγυρία. Το νούμερο είναι απελπιστικά σοβαρό και μας τρομάζει. Θεωρείτε ότι κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, κάνουμε ό,τι μπορούμε? Από την εμπορία ανθρώπων και τον Θάνο Χατζόπουλο στο Σοφρονιστικό και την Άννα Σιμινάκη. Ναι, όπου χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος Βουλής και συζήτησαν ένα πολύ σοβαρό θέμα, την εκπαίδευση των κρατουμένων. Όλοι οι επιστήμονες λένε και όσοι ασχολούνται και κάνουν έργο μέσα στις φυλακές ότι η εκπαίδευση βοηθάει πολύ στην ομαλή ένταξη των κρατουμένων και να μην ξανακυλήσουν βγαίνοντας από την φυλακή. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Άννα Σιμινάκη. Η κυρία Νικολίτσα Μουσχή, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας, αναφέρθηκε στα δύο τμήματα δομής δημοτικού σχολείου που λειτουργούν στο κατάστημα κράτησης, ώστε οι κρατούμενες να προχωρούν σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι ήδη 8 κρατούμενες φοιτούν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ μία μετά από πανελλαδικές εξετάσεις πέρασε σε ΤΕΗ. Δράσεις υπάρχουν επίσης σε επαγγελματική εκπαίδευση ή ψυχαγωγικές δράσεις όπως θεατρικές παραστάσεις. Στη λειτουργία δημοτικών σχολείων στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων Βόλου, Κασαβέτιας, Αυλώνα και Κορίνθου, αναφέρθηκε ο κύριος Λεωνίδας Κοτούλας, κοινωνικός λειτουργός του Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασαβέτιας. Ο κύριος Κοτούλας τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην επαγγελματική εκπαίδευση, πρόσθεσε πάντως ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα υπάρξει κάποιο τύπο εκπαίδευση στο γεωπονικό τμήμα για αγροτικές εργασίες. Ο κοινωνιολόγος του καταστήματος κράτησης Κορυδαλός 1, Αθανάσιος Ζαγοράκης, ανέφερε ότι υπάρχουν 14 κρατούμενοι φοιτητές, ενώ από το 2016 το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χορηγεί 20 υποτροφίες κάθε χρόνο σε κρατούμενους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι από το 2014 λειτουργεί δημόσιο ΙΕΚ, στο οποίο φοιτούν 52 κρατούμενοι με ειδικότητα σκητσογράφου και γραφίστα. Δεν υπάρχει όμως δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δομή λυκείου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εκπαίδευση κρατουμένων σημαίνει αναμφίβολα ανθρώπινη μεταχείριση, καθοδήγηση κατά την εκτέλεση της ποινής, με σκοπό την κοινωνική συνείδηση, την υπευθυνότητα και την αυτοεκτίμηση. Επομένως, αδύρυτα, το να στοχεύει η πολιτεία στην εκπαίδευση των κρατουμένων είναι επένδυση
και μάλιστα ιδίως όταν υπάρχουν έρευνες από το εξωτερικό για αντίστοιχα θέματα που αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση μειώνει τα ποσοστά υποτροπής. Στην έναρξη της συζήτησης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Γιόλας έθεσε ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού σε άλλη περιοχή, με την επίκληση απορρίτου των πληροφοριών. Βουλευτές όλων των κομμάτων επεσήμαναν την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός εκπαίδευσης σε όλα τα καταστήματα κράτησης, αλλά και ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Λοιπόν, χθες είχαμε δύο ενημερώσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές στη χώρα. Ναι, ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και είπε ότι εντός των προσεχών διαστήματος, του προσεχού διαστήματος, θα κατατεθεί και ένα νομοσχέδιο. Πρέπει να θεραπεύσουμε παθογένειες δεκαετιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ τόνισε πως βασικό μέλημά του είναι η δημιουργία μιας κάθετης δομής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Πρώτο μέλημα ήταν η δημιουργία μιας κάθετης δομής. Μιας κάθετης δομής η οποία πέρασε με το 4623 με τα άρθρα 91-94, έτσι ώστε να υπάρχει ένας, ο οποίος ουσιαστικά να μπορεί να συντονίζει και να κατευθύνει σε κεντρικό επίπεδο, να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι σε περιφερειακό επίπεδο και να υπάρχει και ξεκάθαρη ανταπόκριση σε τοπικό επίπεδο. Άρα μια κάθετη δομή σε τρία επίπεδα. Εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Ο εθνικός διοικητής μαζί με τους περιφερειακούς διοικητές, οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ομπρέλα που χρειάζεται σε κάθε περιφέρεια, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η ΟΤΑ, το λιμενικό, το πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός, την ώρα της κρίσης, όχι απλά και μόνο ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί ήταν όχι ποιος κάνει τι, περιγράφεται σε όλα τα εγχειρίδια. Ποιος παρακολουθεί ότι αυτός που πρέπει να κάνει κάτι, το κάνει την ώρα που πρέπει, στο χρόνο που πρέπει. Ο κύριος Χαρδαλιάς ενημέρωσε ακόμα για το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ, το οποίο αφορά στην αντιπυρική προστασία, σημειώνοντας πως το σχέδιο θα εκπονείται κάθε Νοέμβριο για την επόμενη αντιπυρική περίοδο και όχι το Μάιο όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τόνισε πως υπάρχει συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας για την ένταξη στο ορολόγιο πρόγραμμα μαθήματος για τις φυσικές καταστροφές. Την Επιτροπή ενημέρωσαν ακόμα ο Φίβος Θεοδόρου, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο ταξίαρχος Αναστάσιος Πάτσαλος, διευθυντής της Διεύθυνσης Α6 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, και ο Αρχιπύραρχος Χρήστος Λάμπρης, διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών. Και να δούμε τώρα ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων που δυστυχώς πλέον έχουμε πολλά και συχνά στη χώρα μας. Το σχέδιο έχει ονομαστεί Δάρδανος. Θα δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο Γιώργος Καβαλάς. Ήταν πρωί της 15ης Νοεμβρίου του 2017 όταν οι ξαφνικές βροχοπτώσεις έπνιξαν κυριολεκτικά τη Δυτική Αττική και περισσότερο τη Μάνδρα, προκαλώντας το θάνατο 24 ατόμων και ανυπολόγιστες καταστροφές. Ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, περιγράφοντας σε λεπτομέρειες το σχέδιο Δάρδανος, είπε ότι επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους και επικέντρωση στην κλιματική αλλαγή. Είναι ευθύνη και της Γενικής Γραμματείας αλλά και όσων εμπλεκόμαστε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας να αντιληφθούμε τα νέα δεδομένα τα οποία εισάγει η κλιματική αλλαγή, που είναι ξεκάθαρο ότι πλέον εξελίσσεται σε μια κλιματική κρίση. Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Αρμόδιου Υπουργείου Κώστας Αραβώσης επικεντρώθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί στη Μάνδρα για να αποφευχθεί μια καταστροφή σαν εκείνη του 2017. Τα μέτρα πάλι διακρίνονται σε μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας, προστασίας και αποκατάστασης. Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος της Μάνδρας υπογράμμισαν τις μελέτες και τα έργα που είναι σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Η Περιφέρεια δημοπράτησε και εκτελεί έργα με μελέτες προϋπολογισμού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει και εκτελεί από τον Ιούνιο του 2018 Εκτροπή Χυμάρου Αγίας Εκατερίνης αλλά και Διευθέτηση Χυμάρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 10.890.000 ευρώ με το ΦΠΑ.
Επίσης, έχει δημοπρατήσει και εκτελεί από τον Ιούνιο του 2018 το έργο βελτίωσης, χάραξης και διευθέτησης της παλαιάς ελληνικής οδού Αθηνών Θηβών. Πραγματικά, εμάς η περιφέρεια μας έχει εκπλήξει ευχάριστα. Όντως, έχουν γίνει έργα τέτοια τα οποία δημιουργούν μια ασφάλεια στον πολίτη. Το σχέδιο Δάρδανος πήρε το όνομά του από το γιο του Δία και της Ηλέκτρας, κόρης του Άντλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα σας. Από το Κυλκής είχαμε τον κύριο Γιωργαντά από το Κυλκής. Ναι, κυρία, ναι. Αγαθοπούλου από το Κυλκής. Σήμερα έχετε αφιέρωμα στο Κυλκής στην... μάλλον. Να ξεκινήσουμε με λίγο εκτός Βουλής, εκτός, να μην ασχοληθούμε με τον προϋπολογισμό. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε δώσει ένα περιθώριο για τις καταλήψεις ότι πρέπει να κενωθούν παραμονή της 6 Δεκεμβρίου, λίγο πριν την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Τελικά αυτό πήρε παράταση μέχρι το τέλος του έτους. Όμως ανακοίνωσε ότι θα πάει ένα βήμα παρακάτω και ότι θα επέμβει και σε περιοχές που θεωρούνται γκέτο, όπου μένουν αρκετοί Ρωμά, Μενίδη, Νέα Ζωίας Προπύργου, διότι υπάρχουν αρκετοί πυρήνες, όπως λέει, εγκληματικότητας. Κοιτάξτε, η δική μας άποψη είναι ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει ο ρόλος που θα επιτελεί να είναι ακριβώς αυτό, προστασίας του πολίτη. Αυτό δεν γίνεται ούτε με την επιβολή της βίας, ούτε με την επιβολή της εξουσίας. Αυτό γίνεται όταν ο πολίτης θα αρχίσει να έχει εμπιστοσύνη, γιατί θα του την εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη η ελληνική αστυνομία και τα όργανα της τάξης. Αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να γίνει με έναν βίαιο τρόπο. Οι καταλήψεις ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Διότι εγώ είμαι κάτοικος Εξαρχείων. Όταν μένω στην Αθήνα, μένω στα Εξάρχεια. Το πρόβλημα των Εξαρχείων δεν ήταν, ούτε είναι, οι καταλήψεις. Είναι άλλου είδους εγκληματικότητα, πολύ πιο σοβαρή, η οποία πραγματικά οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε και να εξαρθρώσουμε τα κυκλώματα τα οποία υπάρχουν εκεί. Όπως και σε άλλες περιοχές, προφανώς υπάρχει εγκληματικότητα. Το βασικό είναι το κέντρο της Αθήνας, αλλά και όχι μόνο, φυσικά και οι γειτονιές, τις οποίες δεν πρέπει να παραμελούμε, να είναι ασφαλείς για τους πολίτες. Θα ξεκινήσουν και μεικτές περιπολίες, δημοτική αστυνομία με την ελληνική αστυνομία. Αυτό υπεγράφει χθες το μνημόνιο συνεργασίας. Όλες αυτές οι κινήσεις, όπως και η κίνηση της δημιουργίας, αν θέλετε, εθνικού συντονιστή ασφαλείας, όπου θα έχει τον έλεγχο και του στρατού αλλά και της αστυνομίας, και μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του Υπουργού ακούσαμε να λέει ότι ο στρατός θα εγγυηθεί και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Αυτά νομίζω ότι δεν έχουν κανένα λόγο να λέγονται όταν δεν έχουμε πια και τόσο σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στη χώρα. Δεν είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου, οπότε δεν είναι απόλυτα κατανοητό για ποιον λόγο θα πρέπει τόση αστυνομοκρατία και στρατιοκρατία στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε η δική μας η άποψη είναι ότι προφανώς η αστυνομία οφείλει να εξαρθρώσει πηγές ανομίας, αλλά από την άλλη βλέπουμε, για παράδειγμα, από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή, έκανε μία κίνηση ακατανόητη. Ήταν να φέρει όλους τους αστυνομικούς στην Αθήνα, στην Αττική. Η περιφέρεια έμεινε σε πολλές περιοχές χωρίς κάλυψη. Αυτό δεν εγγυάται ούτε τάξη, ούτε ασφάλεια. Και η επαρχία είναι μέρος αυτής της χώρας, έτσι, που πρέπει να υπάρχει. Και φύλαξε και μάλιστα πολλές περιοχές, όπως είναι και το Κυλκής, συνοριακές περιοχές, οφείλουμε να τις δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Να έχουν την απαραίτητη και υποδομές, αλλά και προσωπικό. Θέλει λοιπόν στρατηγική, θέλει σχέδιο, δεν θέλει ούτε βεβαιασμένες κινήσεις, γιατί αυτό που σας ανέφερα πριν όσον αφορά τον εθνικό εισηγητή, έχει μια δόση και ανοργανωσιάς, αν θέλετε, αλλά και βεβαιασμένων κινήσεων. Διότι είδε
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το προσφυγικό, κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη συνέχεια έφτιαξε έναν άλλον εθνικό εισηγητή, συντονιστή, και αυτή τη στιγμή έρχεται να συντονίσει εθνικός, αστυνομία και ασφάλεια και στρατό, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα στο προσφυγικό. Θεωρώ, και εκεί είναι η κριτική μας, ότι χρειάζεται περισσότερο οργανωμένο σχέδιο από αυτό που υπάρχει τώρα. Τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι αλήθεια, τον έχετε στοχοποιήσει σαν κόμμα. Μιλάω σαν ΣΥΡΙΖΑ, είσαστε απέναντι με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πιστεύετε... Στοχοποίηση όχι, δεν θα το έλεγα. Κάνουμε κριτική, στην πολιτική του, η οποία έχει αλλάξει κιόλας. Αλλά έλεγε πριν λίγα χρόνια, αλλά λέει σήμερα... Μέσα στην κοινωνία κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την αντιπαράθεση με τον κύριο Χρυσοχοίδη? Γιατί βλέπουμε στη δημοτικότητα των υπουργών ότι ήταν ψηλά. Είναι πρώτος. Αν ναι. δεν είναι από τους... Είναι πρώτος. Ήταν ψηλά. Για να μην και πω ακόμα πρώτος, είναι. Ωραία. Και ακόμα. Άρα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπαράθεση αυτή με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλές περιπτώσεις έχει δείξει ότι δεν είναι αυτό ο πρώτος μας στόχος, δεν είναι να κερδίσουμε δημοφιλία, δεν μας ενδιαφέρει. Αν ήταν έτσι, ούτε τη Συμφωνία των Πρεσπών θα προχωρούσαμε, από την οποία όλοι έχουν δηλώσει ότι υπήρξε κόστος, ούτε και άλλες ρυθμίσεις. Όμως δεν είναι αυτό το μέλημά μας. Το μέλημά μας είναι πραγματικά να εκφράσουμε αυτήν την πολιτική η οποία θεωρούμε ότι είναι σωστή. Στα θέματα ασφάλειας προτιμούμε την προστασία από την καταστολή και τη βία, και εκεί επικεντρώνουμε. Δεν είναι ένα ζήτημα εύκολο αυτό της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι θέλει προσοχή. Η κριτική μας δεν νομίζω ότι είναι ούτε άστοχη, ούτε αν θέλετε χωρίς επιχειρήματα. Αλλά είναι αυτή η οπτική η δική μας. Οφείλει λοιπόν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον πολίτη για να μπορεί... Έχουμε δει, και αν θέλετε να σας πάω και λίγο παραπέρα, διότι το προηγούμενο διάστημα, 25 Νοέμβρη, γιορτάσαμε την ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είδαμε ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου συνεχίζει την προηγούμενη πολιτική, αυτή της κυρίας Γεροβασίλη, για την ίδρυση τμήματων καταπολέμησης ενδοοικογενειακής βίας στην ελληνική αστυνομία. Δεν γίνεται όμως από τη μία να ασκείς βία, γιατί είδαμε και περιστατικά άσκησης βίας από την αστυνομία, που και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης τα κατανόησε και ζήτησε μάλιστα να συσταθεί και η ειδική επιτροπή που θα τα ελέγχει, και από την άλλη να θέλεις να εμπνεύσεις την εμπιστοσύνη των γυναικών να έρθουν σε σένα να σου καταγγείλουν τέτοιου είδους περιστατικά. Αυτά τα δύο πρέπει να μπουν σε μια ζυγαριά. Και ο πολίτης γενικότερα, αυτό που είπα από την αρχή, να μπορεί να απευθυνθεί στην αστυνομία χωρίς να φοβάται. Και μια που αναφερθήκατε στις γυναίκες, να πάω στο καλό κομμάτι, στη μητρότητα. Η κυβέρνηση θα δίνει από αρχές του έτους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν τα ζευγάρια, δηλαδή κάπου να αφήσει το παιδί, αν υπάρχει πρόνοια, αν η γυναίκα στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζεται όπως ένας άνδρας, μια μητέρα γυναίκα. Ναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό το ζήτημα που ανοίγεται, και εγώ αναφέρθηκα χθες και στην ομιλία μου σε αυτό, διότι τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί προφανώς είναι ένα καλό μέτρο. Έτσι δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Όμως δεν θα έπρεπε να είναι μόνο αυτό. Διότι εμένα, αν μου πείτε τώρα, παίρνεις 2.000 ευρώ, γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις οικογένεια, θα σας πω ότι αυτά τα 2.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για τις πρώτες μέρες, ας πούμε. Είναι ένα βοήθημα, το οποίο όμως είναι ένα ημίμετρο, δεν είναι ένα μέτρο. Απ' την άλλη, ερχόμαστε σήμερα να καταργήσουμε επιδόματα τα οποία δινόντουσαν σε νέα ζευγάρια, σε νέες οικογένειες. Επίδομα ενοικίου μειώνεται στο μισό ο προϋπολογισμός για το επίδομα ενοικίου. Το κοινωνικό μέρισμα. Ξέρετε πόσα νέα ζευγάρια εκμεταλλεύτηκαν το κοινωνικό μέρισμα για να μπορέσουν να βάλουν ένα ακόμα λιθαράκι στην κοινή τη ζωή.
Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Ερχόμαστε όμως σήμερα να τα απεμπολίσουμε και να κάνουμε σημαία τα 2.000. Σήμερα ξεκινούν και αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Ναι, και το βλέπω. Ναι βέβαια, ναι. Θα το πάρει ο ένας στους 8 από ό,τι το έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, πέρα από τα επιδόματα όμως θα πρέπει να υπάρχουν μισθοί που να μπορεί προφανώς, να ζήσει κάποιος. Και εκεί ήθελα να έρθω, ότι όσον αφορά το θέμα της γυναικείας εργασίας, αν θέλετε, η γυναίκα έζησε την κρίση περισσότερο από τον άνδρα όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας. Και εκεί λοιπόν έπρεπε να πάρθουν μέτρα ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Τα θέματα που βάλατε, η κοινωνική πρόνοια, είναι επίσης ένα ζήτημα. Οι δομές φύλαξης παιδιών, τα γυροκομεία, όλα αυτά, οι δομές κοινωνικής πρόνοιας είναι μέτρα ώστε να βοηθήσουν την γυναίκα, είναι μέτρα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως λέμε, για να βοηθήσουν τη γυναίκα να μπει στο χώρο εργασίας. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια απεμπόληση. Απ' την άλλη, το παράδοξο είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση έκανε ένα μεγάλο βήμα, όχι απαραίτητα θετικό, μετακίνησε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας, κάνοντας σημαία ότι για να έχουμε ισότητα των φύλων πρέπει να έχουμε πρώτα ισότητα στην εργασία. Έγινε αυτό, από εκεί και πέρα όμως δεν είδαμε τίποτα άλλο αυτούς τους 5 μήνες που να βάζουν, μάλλον να στοχοθετούν αυτήν τη διαδικασία. Και εκεί είναι το ζήτημα, ότι δεν, στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε τέτοια ζητήματα. Αν ρίξουμε μια ματιά και σε γειτονικές χώρες του Νότου, αλλά και στην Βόρεια Ευρώπη, πραγματικά τα θέματα συμφιλίωσης, γιατί αυτό είναι το πρώτο και βασικό και το βάλατε κι εσείς, τα μέτρα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι εκεί όπου πρέπει να επενδύσουμε, αν θέλουμε πραγματικά οι γυναίκες να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εργασία με τους άνδρες, να έχουν ίσους μισθούς, να έχουν ίσα δικαιώματα. Ξέρετε, ένα πολύ ενδιαφέρον μέτρο εφαρμόστηκε την προηγούμενη περίοδο με την προηγούμενη διοίκηση του ΑΕΔ. Ήταν ότι στις λίστες των ανέργων του ΑΕΔ, πλέον όταν κάποιος εργοδότης θέλει να προσλάβει, δεν του γινόταν φανερό στα στοιχεία των υποψήφιων εργαζομένων το φύλο. Ξέρετε πόση αύξηση είχαν στις προσλήψεις γυναικών μόνο και μόνο από αυτό, γιατί δεν είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Απλά είναι πιο δύσκολο και πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε να μπορούν οι γυναίκες να προσλαμβάνονται και να έχουν ίσους μισθούς. Επειδή, κυρία Καθοπούλου, είναι και μέρα συζήτηση του προϋπολογισμού, να κλείσουμε και με μια οικονομική ερώτηση, οικονομικού περιεχομένου. Ακούσαμε τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ να λέει ότι τι καλά που πάνε στην Ελλάδα τα πράγματα, που έφτασε σημείο η Ελλάδα να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τις ΗΠΑ. Αυτό το βλέπετε εσείς, γιατί βλέπω ότι ασκείται έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να παίρνει θετικό πρόσημο από τους πολίτες. Δεν έχω δει τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το φορολογικό. Σε αν κλάδος, εννοείται αυτό. Δεν έχω δει. Προφανώς θα ξέρετε κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό που ξέρουμε και νομίζω το παραδεχόμαστε όλοι είναι ότι η μείωση της φορολογίας σαν μέτρο έχει κοντά ποδάρια. Δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Γιατί η μείωση της φορολογίας σημαίνει μείωση κοινωνικού κράτους, μείωση κοινωνικών παροχών και όλα αυτά που συνεπάγεται. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ένα επιπλέον βήμα θα έπρεπε να είναι αναπτυξιακά κίνητρα και όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι εμάς η κριτική μας γίνεται εκεί, ότι ακόμα και η μείωση της φορολογίας του 4% κυρίως ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και άλλου είδους αναπτυξιακά κίνητρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για τη μικρή επιχειρηματικότητα, που είναι και η πλειοψηφία, έτσι, των Ελλήνων αυτοαπασχολούμενων. Εκεί θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση. Οι επενδύσεις είναι ένα άλλο ζήτημα. Ίσως ξέρει καλά να το κάνει, αλλά αυτό οφείλει να φανεί. Διότι μέχρι στιγμής μόνο λόγια και πράξεις
λίγες. Κυρία Καθοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε. Και να περάσουμε στην ενότητα οι βουλευτές σε πρώτο πλάνο, που αφορά περισσότερο και τους βουλευτές της περιφέρειας. Και να δούμε τι είπε ο βουλευτής της Σεβίας, ο Αθανάσιος Ζεμπίλης, την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Ελένη Κωνσταντίνου. Νομός Σεβίας, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και το έκτο μεγαλύτερο της Μεσογείου. Εδώ στην πρωινή επισκόπηση και στην ενότητα οι βουλευτές σε πρώτο πλάνο έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Ζεμπίλη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό. Και μαζί του θα συνομιλήσουμε για τα οδικά έργα, αλλά και για τον ποιοτικό τουρισμό ενός νομού που βρίσκεται μία ανάσα από το κλινονάστη. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι ένας πανέμορφος τόπος με 678.000 χιλιόμετρα ακτές, με το ανάγλυφο, τα βουνά, τα φαράγια, την αγριάδα του τοπίου σε ορισμένες περιοχές. Και πράγματι θα μπορούσε να είναι το μαξιλάρι της Αττικής, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ κοντινή η απόσταση. Ιδιαίτερα δε στα χρόνια της κρίσης, που ο κόσμος απέφευγε τις μεγάλες αποστάσεις. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο νομός μας είναι η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα μάλιστα το έργο της παράκαμψης της Χαλκίδας. Να φανταστούμε ότι από τον Παθέ, από τον Εθνικό Δρόμο, οδηγούμαστε πάλι με έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, το σχηματάρι Χαλκίδας, στην πόλη της Χαλκίδας, και από εκεί και πέρα η κλειστή αυτή αυτοκινητόδρομη, από δύο λωρίδες ο κάθε δρόμος στο σχηματάρι, οδηγείται στο εσωτερικό οδικό δίκτυο, σε δρόμους γειτονιάς. Η μεγάλη αυτή κίνηση, συνεπώς, που κατευθύνεται είτε στη Βόρεια είτε στη Νότια Εύβοια, κατευθύνεται μέσα στην πόλη. Και αυτό έχει ως συνέπεια και να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος σε εποχές εκμής, σε εορτές ή οτιδήποτε να περιμένει από την Αρτάκη μέχρι τη Χαλκίδα να κάνει 3 τέταρτα ή 40 λεπτά. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι θέμα οδικής ασφάλειας, ότι θρυνούμε συνέχεια θύματα στην οδό αυτή. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν οι παρακάψεις της Χαλκίδας και της Αρτάκης, είναι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις τις οποίες διασχίζει ο κεντρικός αυτός οδικός άξονας, όπως βεβαίως και οι παρακάψεις στην Αμάρθο και το Βασιλικό, αλλά και συνολικότερα θα λέγαμε ο κάθετος και διαμήκης οδικός άξονας. Η Εύβοια έχει το εξής, ενώ είναι ένα νησί, λογίζεται ως υπηρετική χώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχει και τα μειονεκτήματα, δηλαδή ότι εμείς δεν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο και επίσης δεν έχουμε και την πρόσβαση, δηλαδή δεν μπορούν να εκτελεστούν εδώ τα μεγάλα υπερτοπικά, διαπεριφερειακά και διανομαρχιακά έργα. Διότι εμείς δεν έχουμε σύνορα με άλλους νομούς που διαπερνούν μεγάλοι οδικοί άξονες. Έτσι, ο νομός έχει μείνει πολύ πίσω στον τομέα αυτό των οδικών υποδομών και είναι ζητούμενο να προχωρήσουν τα μεγάλα αυτά έργα, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είτε από το ΕΣΠΑ, δοθέντως μάλιστα ότι είναι απολύτως όριμες οι μελέτες τουλάχιστον για την παράκαμψη της Χαλκίδας και την παράκαμψη του Βασιλικού όμως. Έχει και τουρισμό. Δεν έχει τουρισμό στον βαθμό που θέλουμε. Και δεν θα έχει και τουρισμό μακράς περίοδου. Σε αυτό βέβαια μπορούν να συμβάλλουν και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και ένα ζήτημα είναι και βέβαια και η χρήση της γης που πρέπει να δούμε. Σίγουρα και ο εναλλακτικός. Υπό την έννοια ότι χαίρομαι κάθε φορά που κατεβαίνω στην Κάριστο που βλέπω ότι από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται για το φαράγγι στο Δημοσάρι ή το ποδήλατο ή διάφοροι αθλητικοί θαλάσσια σπορ. Είναι και βεβαίως και ο θρησκευτικός τουρισμός. Δηλαδή να φανταστούμε ότι έχουμε τον Αγιάννητο Ρώσο στο Προκόπη, τον Όσιο Δαβίδ. Συνεπώς είναι πράγματι στο πλάνο για την τουριστική ανάπτυξη του νομού και οι εναλλακτικές μορφές του τουρισμού. Και για να αναπτυχθεί σωστά ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι το σημαντικότερο είναι υποδομές. Υποδομές υγείας που υστερούμε. Έτσι περιμένουμε το νοσοκομείο Χαλκίδας, το νέο νοσοκομείο το οποίο πρέπει να στελαχωθεί άρτια, ή το κέντρο υγείας Εισθιέας. Άρα λοιπόν, ένα σημαντικό τομέας είναι και οι υποδομές υγείας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ιδιαίτερα κάποιες κατηγορίες τουριστών που έχουν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι, το πρώτο που εξετάζουν είναι σε έναν τόπο που θα πάνε, εάν υπάρχει έτσι κατάλληλη υποδομή ιατρική και νοσηλευτική.
Λοιπόν, και να πούμε ότι στον κύκλο δράσεων 1821-2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, θα γίνει εκδήλωση για την παρουσίαση των δύο πρώτων τόμων της σειράς Κείμενα Μνήμης. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής. Θα γίνει στην αίθουσα Λόγου και Τέχνη, στη ΣΤΟΑΣ του Βιβλίου, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 18 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Σε αυτό το σημείο η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια σας.